έγινε τελικά και αναρτήθηκε αυτή η περιβόητη μελέτη που όμως έδωσε στη δημοσιότητα ευαίσθητα δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Χατζηπαναγιώτου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχάς αν υπάρχει ευθύνη, και αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, για την ανάρτηση της μελέτης που έγινε για το οικόπεδο 8, της περιβαλλοντικής μελέτης. Ναι, ναι. Οι μελέτες αυτές ήταν την περίοδο του 2017. Και μέχρι τότε, ό,τι υποβαλλόταν για αξιολόγηση, ήταν υποχρεωτικό να είναι στο διαδίκτυο. Υποχρεωτικό βάσει νόμου. Να πάω λίγο πίσω, ναι. Οι περιβαλλοντικές μελέτες που εκπονούν οι εταιρείες για τους υδρογονάφραγες περιλαμβάνουν πάρα πολλά στοιχεία. Είναι 4-5 είδη μελετών μαζί. Ναι. Και δεν περιλαμβάνουν στοιχεία για να εξηγούμε από θεμάτων. Περιλαμβάνουν στοιχεία περιβάλλοντος. Τα οποία όμως ένας ειδικός θα μπορούσε να δει, διαβάζοντας αυτή τη μελέτη, πού εστιάζεται το δικό μας ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον των εταιρεών, αλλά και να βγάλει συμπεράσματα για τα δεδομένα. Θα μπορούσε, ναι. Μέχρι το 2017 αναρτώνταν όλες οι μελέτες στο διαδίκτυο. Ξεκίνησε ένας προβληματισμός. Στην ολότητά τους ή περίληψη, λέει ο νόμος. Στην ολότητά τους. Το θέμα της σύνοψης έχει μπει μετά, το 18 και μετά της περίληψης. Μάλιστα. Μέχρι το 17 μπαίναν όλες. Υπήρξε προβληματισμός πραγματικά στο θέμα αυτό και όταν η νομοθεσία άλλαξε τον Αύγουστο, τον Ιούλιο του 18, έχει επιτρέψει η νομοθεσία για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εθνικής ασφάλειας ο διευθυντής εξαιρεί αυτά τα είδη από τη δημοσίευση. Και από τότε, τα τελευταία 1,5 χρόνο, δεν δημοσιεύεται καθόλου τίποτε. Και όσα είχαν δημοσιευθεί μέχρι τότε, μέχρι την αλλαγή της νομοθεσίας, ήταν αναρτημένα? Όχι, δεν είναι αναρτημένα. Έχουν αφαιρεθεί όταν υπήρξε αυτός ο προβληματισμός. Αναρτηθήκα όταν υπήρχε η υποχρέωση καθηκόντως από τον νόμο μέχρι το 2018. Για πόσο καιρό ήταν αναρτημένα? Δεν μπορώ να σας πω τώρα. Μπορεί να ήταν κάποιους μήνες, κάποιες μέρες ή μέρες, δεν ξέρω. Ή μήνες ή μέρες. Ναι. Και εσείς όταν είχατε αυτόν τον προβληματισμό, διότι ο διευθυντής είστε εσείς είχατε τον προβληματισμό. Ναι. Σε ποιον απευθυνθήκατε και σας είπαν ότι πρέπει να ακολουθήσετε το γράμμα του νόμου? Όχι, ο προβληματισμός ήταν μετά που είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε και αφού προβληματιστήκαμε, όλα τα υπουργεία, τα σχετικά και τα τμήματα αποταθήκαν στο νομοθετικό σώμα που ήταν η Βουλή και περιλήφθηκε εξαίρεση στη νομοθεσία τη σημερινή που εγκρίθηκε το 2018. Μάλιστα. Του 18. Άρα σήμερα εσείς που είστε διευθυντής μπορείτε όχι, να εξαιρέσετε. Βεβαίως, και αυτό κάνω. Ούτε η περίληψη να μπει. Μπορείτε να εξαιρέσετε εντελώς. Ναι. Μάλιστα. Και μέχρι τότε δεν υπήρξε. Όμως τώρα που τα δεδομένα έπεσαν στα λάθος χέρια. Εντάξει, ήταν τα δεδομένα αυτά μέχρι το 2017. Αυτό σας λέω. Ναι. Που έχουν όμως οδηγήσει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και αυτό φαίνεται από τον τρόπο που λειτουργήσε η Τουρκία. Μην κρυβόμαστε. Okay. Να σας πω κάτι όμως. Επίσης, στην εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης συμμετέχουν πάρα πολλοί. Συμμετέχουν οργανισμοί, εργολάβοι, πλοία που κάνουν μετρήσεις, ετοιμάζονται οι εκθέσεις. Είναι μια ομάδα θεμάτων, τα οποία όλα μαζεύονται μετά στη μελέτη την οποία εμείς παραλαμβάνουμε. Ναι. Και αξιολογούνται από τεχνοκράτες του κράτους, διαφορετικά άτομα από διαφορετικά κράτη. Γιατί το λέτε αυτό? Λέτε ότι δεν υπάρχει ασφάλεια έτσι κι αλλιώς? Γιατί μας το λέτε αυτό? Όχι, το λέω αυτό για να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε πάρει πολύ ψηλά μέτρα ασφάλειας με κωδικούς, με χέμηθες συναντήσεις και απόρριτες, ώστε να μην υπάρξει το προηγούμενο ανοιχτό καθεστώς που υπήρχε. Τώρα με αυτό που έγινε με το ανοιχτό καθεστώς που υπήρχε, που κακώς, αν με ρωτάτε εμένα, δεν το είχε σκεφτεί κάποιος και δεν εννοώ όσους εργάζονται βέβαια στο Υπουργείο ή στο Τμήμα Περιβάλλοντος, εννοώ τους υψηλά ιστάμενους, είναι σαφής η αναφορά που κάνω. Όμως με δεδομένο ότι αυτά βγήκαν στη φόρα και δεν υπήρξε, στην αρχή μια αντίδραση από την Κυπριακή Δημοκρατία ότι ενδεχομένως να ήταν προϊόν υποκλοπής, δεν υπήρξε η αντίδραση από τις εταιρείες προς εσάς? Όχι, δεν υπήρξε κάτι. Με τις εταιρείες έχουμε άριστη συνεργασία και πρέπει να έχουμε και έχουμε άριστη συνεργασία. Διότι όλα τα στοιχεία αυτά μας τα προμηθεύουν, ζητούμε συμπληρωματικά, εκδίδονται άδειες προς τις εταιρείες οι οποίες ελέγχονται. Οι εταιρείες τότε δεν είχαν πρόβλημα που τα δημοσιοποιούσατε? Όχι, δεν υπήρξε κάτι. Εμείς ξεκινήσαμε τις συζητήσεις όταν νιώσαμε
το θέμα κρατικής ασφάλειας. Μάλιστα. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία μελέτη που να είναι αναρτημένη, διότι όχι. Αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι το 2017, δεν ξέρω αν ισχύει, εσείς θα μου πείτε, ότι μέχρι το 2017, εφόσον όλες οι παρεμβελοντικές μελέτες αναρτούνταν στο διαδίκτυο βάσει νόμου, υπάρχει περίπτωση να έχουμε και μελέτες που έχουν να κάνουν με στρατόπεδα, που έχουν να κάνουν με στρατηγικά σημεία. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν τέτοια, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει άλλα έργα, δεν υπάρχουν. Που να έχουν θέμα ασφάλεια, στρατόπεδα κτλ. Όχι, όχι. Δεν αναρτούνταν ποτέ αυτές. Δεν υπόκειται ένα στρατόπεδο σε περιβαλλοντική μελέτη. Γίνεται ξεχωριστή διαδικασία. Μάλιστα. Αν υπάρξει ανάγκη για περιβαλλοντική μελέτη για ένα στρατόπεδο, που δεν έχουν δημιουργηθεί καινούργια, δεν υπάρχει τέτοια. Οπότε δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Υπάρχει επίσης η εξαίρεση, αν ένα έργο περιλαμβάνει πνευματικά δικαιώματα και τεχνολογίες που ακόμα δεν έχουν βγει στην επιφάνεια, να ζητήσει ο επενδυτής, ο βιομήχανος, να εξαιρεθούν τα στοιχεία από αυτά. Αλλά αυτό είναι άλλο, δεν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Μάλιστα. Και άρα εσείς για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας που τα είχατε αναρτήσει όλα στην ιστοσελίδα βασινόμου, το τονίζω αυτό, ό,τι υπάρχει από το παρελθόν έχει αφαιρεθεί, δεν υπάρχει τίποτα πια. Ναι, εδώ και καιρό, ναι. Μάλιστα. Η ζημιά έγινε βέβαια τους μήνες που ήταν αναρτημένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαναγιώτη. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο συναγερμό που έχει σημάνει στον παγκόσμιο.